Το Glyfada Maritime Pro Am απετέλεσε το απόλυτο ραντεβού για τον κόσμο του γκολφ και την ναυτιλιακή κοινότητα στην Ελλάδα. Το Σάββατο 1η Απριλίου στο γκολφ της Γλυφάδας συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 80 ανώτατα στελέχη από 7 διαφορετικές χώρες σε μια διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Συνολικά στο τουρνουά συμμετείχαν 21 ομάδες αποτελούμενες από 4 μέλη έκαστη, έναν επαγγελματία γκολφέρ και 3 ερασιτέχνες αθλητές από τον κόσμο της ναυτιλίας. Οι συμμετέχοντες αγωνίστηκαν σε ένα γήπεδο 18 οπών με πάρ 72, το οποίο έχει την δική του ξεχωριστή ιστορία στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς, τους υποστηρικτές των γκολφ Γλυφάδας, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε το τουρνουά και να έχει τόσο μεγάλη επιτυχία. Είναι πρώτη φορά που γίνεται το Glyfada Maritime Pro Am. Είχε μεγάλη απήχηση από τον κόσμο και από τους προπονητές. Η διοργάνωση Glyfada Maritime Pro Am συνέβαλε στην ανάπτυξη της σχέσης του γκολφ με την ναυτιλία, όπως και στην πρόθεση του αθλητικού τουρισμού του Δήμου Γλυφάδας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Νομίζω απόλευσαν όλοι το παιχνίδι. Απόλαυσαν τα δώρα οι νικητήριες ομάδες, όχι όλοι. Και τώρα απολαμβάνουμε αυτή την όμορφη ανοιξιάτικη ημέρα. Συγχαρητήρια για αυτή την πολύ επιτυχημένη, πολύ όμορφη διοργάνωση. Το μήνυμα νομίζω είναι ότι με αυτόν τον καιρό, με αυτές τις συνθήκες, με αυτές τις ομορφιές, η χώρα μας είναι πραγματικά ένας προορισμός, ο οποίος είναι ανεπανάληπτος. Το ξέρουμε εμείς, νομίζω όλο και περισσότερο το ξέρει όλοι οι φίλοι. Στο αγωνιστικό σκέλος, στη νίκη πήρε η ομάδα των Σοφρόνη, Φραγκίστα, Πατινιώτη και Ρούσου, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την ομάδα των Σαμακοβλή, Χατζή, Κούστα και Κασίμι. Άπαντες αποχώρησαν από το τουρνουά, γεμάτοι με όμορφες συγκινήσεις και έντονες αναμνήσεις.